Τίποτε δεν είναι ως προς την αποτελεσματικότητα δυνατότερο από την προσευχή. Και για την ευαρέστηση του Θεού, τίποτα δεν είναι ωφελημότερο από αυτήν, λέγει ο Αμπάς Μάρκος Ασκητής, στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, για αυτούς που νομίζουν ότι δικαιώνονται από τα έργα τους. Και συνεχίζει και λέει και στη συνέχεια, όλη η εργασία των εντολών περιέχεται σε αυτή, στην προσευχή δηλαδή, διότι τίποτε δεν είναι ανώτερο από την αγάπη για το Θεό. Όταν κανείς προσεύχεται, εκπληρώνει το καθήκον της αγάπης προς το Θεό, που είναι η πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Πάσα εργασία εντολών εν αυτή περιέχεται. Στην προσευχή λοιπόν, με την οποία εκπληρώνουμε την πρώτη εντολή, εκπληρώνονται σε αυτήν και όλες οι υπόλοιπες εντολές. Γιατί όταν κανείς εκπληρώνει την πρώτη και κορυφαία εντολή, και επειδή μέσα σε αυτή υπάρχουν όλες οι άλλες εντολές, τότε μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Αββάς Μάρκος, όταν προσευχόμαστε, εργαζόμαστε όλες τις εντολές της γάρης Θεών αγάπης, που δεν εστίν ανώτερο. Τίποτα δεν είναι ανώτερο από την αγάπη στο Θεό, η οποία επιτυχάνεται με την αδιάλειπτη προσευχή. Και έτσι η προσευχή γίνεται αυτό που λέει ο Αββάς Μάρκος, το πιο αποτελεσματικό μέσο, ουδέν προσευχής εις ενέργεια δυνατότερων. Τίποτε δεν είναι πιο αποτελεσματικό από την προσευχή. Και προσευδοκίαν Θεού ουδέν αυτής ωφελημότερο, και τίποτε δεν συντελεί περισσότερο στην ευδοκία του Θεού, δηλαδή στην ευαρέστηση του Θεού, στο να ευαρεστήσουμε στο Θεό, από το να προσευχόμαστε. Όταν προσευχόμαστε, εκπληρώνουμε όλες τις εντολές. Και είπαμε και τις προηγούμενες φορές ποιες είναι οι βασικές εντολές. Σήμερα, με βάση τον Άγιο Νικόδημο, θα δούμε ακόμα τρεις εντολές. Η ενάτη εντολή είναι ότι οι χριστιανοί, αν δεν συγχωρήσουν τα σφάλματα του αδελφού τους, ουδέ ο Θεός θα συγχωρήσει τα δικά του σφάλματα. Είναι η εντολή δηλαδή της συγχωρητικότητας. Αν εσείς δεν συγχωρέσετε τα σφάλματα των άλλων, και ο επουράνιος πατέρας δεν θα συγχωρήσει τα σφάλματα τα δικά σας, λέει ο Κύριος. Αν εσείς συγχωρέσετε τα σφάλματα των άλλων, θα συγχωρήσει και ο πατέρας ο ουράνιος τα δικά σας σφάλματα. Και στο Πάτερ ημών λέμε, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών. Απευθυνόμαστε στο Θεό Πατέρα και λέμε, συγχώρεσε τα χρέη μου, τα αμαρτήματα που εγώ έχω εις εσένα, όπως και εγώ, όπως και εμείς συγχωρούμε τα χρέη και τα αμαρτήματα που οι άλλοι μας κάνουν. Και επίσης θυμόμαστε την παραβολή του χρεώστου των μυρίων ταλάντων, όπου εκεί ο άρχοντας, ο βασιλέας, που είναι ο Θεός, λέγει στον κακό δούλο, ο οποίος πήρε μεν την εξόφληση του χρέους των μυρίων ταλάντων, αλλά στη συνέχεια έπληγε το σύνδουλό του για 100 δινάρια. Και τι του είπε ο βασιλεύς, «Κακέ δούλε, όλο το χρέος σου το αφήκα, δηλαδή τις 10.000 τάλαντα, επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς και να ελεήσεις τον αδελφό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα, δηλαδή να του χαρίσεις τα 100 δινάρια που σου χρωστούσε». Και έχει ο Άγιος Νικόδημος και μία υπεξήγηση, τα 10.000 τάλαντα, πόσο, σε τι ποσό χρηματικό αντιστοιχούν. Το κάθε τάλαντο, λέει ο Άγιος, κάμνει σχεδόν 400
86 φλωριά Βενέτικα, της Βενετίας. Τα δε μύρια τάλαντα, δηλαδή 10.000 τάλαντα, κάνουν σχεδόν 4 εκατομμύρια και 860.000 φλουριά Βενετικά. Αυτά χρωστούσε ο κακός δούλος εις τον βασιλέα, δηλαδή ο αμαρτωλός προς τον Θεό. Τα δε 100 δινάρια που χρωστούσε στον κακό δούλο ο σύνδουλός του, δηλαδή ο άνθρωπος στον άλλο άνθρωπο, κάνουν και δεν κάνουν ούτε 2 ολόκληρα φλουριά Βενετικά, σύμφωνα με τον ίδιο τον καλμένον στο λεξικό που υπάρχει, που έχει στην εγγραφή. Ένα ελάχιστο δηλαδή ποσό. Και θυμωθείς ο αυθέντης του, παρέδωκε τον δούλον εκείνον, τον κακό δούλο, εις τους βασανιστάς, έως ότου να πληρώσει όλο το χρέος. Έτσι και ο πατέρας μου ουράνιος θέλει κάμι εις εσάς, αν δεν συγχωρήσετε από την καρδιά σας τα σφάλματα των αδελφών σας, λέγει ο Κύριος. Γι' αυτό άλλωστε μας είπε και αυτή την παραβολή, για να ελεούμε και να συγχωρούμε. Το χρέος που έχουμε απέναντι στο Θεό είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από αυτό το χρέος που έχουν κάποιοι αδελφοί μας σε μας. Κι όμως ο Κύριος αυτό ζητάει να συγχωρήσουμε, να αφήσουμε αυτό το χρέος στους αδελφούς μας και εκείνος θα αφήσει το υπέρογκο χρέος που έχουμε σε αυτόν. Και πάλι λέγει ο Κύριος, όταν στέκεστε και προσεύχεστε, να συγχωρείτε ή αν έχετε κάποιο παράπονο και κάποια λύπη εναντίον του αδελφού σας για κάποιο σφάλμα που σας έκανε, για να συγχωρήσει και ο επουράνιος πατέρας σας τα δικά σας σφάλματα. Για το σφάλμα που έκανε σε εσάς ο αδελφός σας, συγχωρήστε τον και έτσι στεκόμενοι στην προσευχή θα λάβετε αυτό που ζητάτε από το Θεό, τη δική σας συγχώρεση για τις αμαρτίες σας. Αν σφάλει σε σένα ο αδελφός σου, επιτίμησέ τον, και αν μετανοήσει, συγχώρησέ τον. Αλλά και αν 7 φορές την ημέρα σε σφάλει και γυρίσει και σου πει μετανοώ, πάλι να τον συγχωρήσεις, λέγει ο Κύριος. Και όταν το ρώτησε ο Απόστολος Πέτρος πόσες φορές πρέπει να συγχωρούμε, απάντησε ο Κύριος 77, δηλαδή άπειρες φορές. Δέκατη εντολή είναι η εντολή της ελεημοσύνης και της προσευχής και της νηστείας, οι οποίες πρέπει να επιτελούνται κρυφά. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος, οι χριστιανοί χρωστούν να κάνουν ελεημοσύνη και να προσεύχονται και να νηστεύουν, όχι υποκριτικά για τη δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά μόνο για τον Θεό. Προσέχετε, λέει ο Κύριος, να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπροσθεν στους ανθρώπους, για να σας βλέπουν και να σας επαινούν. Γιατί αν με τέτοιο τρόπο τι κάνετε, δεν έχετε μισθό στον επουράνιο πατέρα σας. Όταν λοιπόν εσύ κάνεις την ελεημοσύνη, να την κάνεις τόσο κρυφά που το αριστερό σου χέρι να μην γνωρίζει τι κάνει το δεξί. Όταν προσεύχεσαι, χριστιανέ, λέει ο Κύριος, μην γίνεσαι όπως οι υποκριτές, οι οποίοι συνηθίζουν να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στις γωνίες του παζαριού με σκοπό για να φανούν στους ανθρώπους πως προσεύχονται. Γιατί βέβαια, βέβαια αληθινά σας λέω, ότι αυτοί επήραν εδώ το μισθό τους και εκεί, στη Βασιλεία του Θεού δηλαδή, δεν έχουν αναλάβουν τίποτε με τα θάνατον. Εσύ δε όταν προσεύχεστε, έμβα μέσα στον απόκριφο οίκο σου, που είναι η καρδιά σου, και κλείσε την πόρτα, δηλαδή τις έξω αισθήσεις. Συγκεντρώσου στον εαυτό σου και προσεύξου εις το κρυπτόν και αόρατον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου που βλέπει την κρυπτή προσευχή σου, αυτός θα σου δώσει το μισθόν εις το φανερό. Και πάλι λέγει ο Κύριος και για την νηστεία. Όταν νηστεύετε, να μην φαίνεστε λυπημένοι όπως οι υποκριτές, οι οποίοι δείχνουν λυπηρό πρόσωπο και στιγνό για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αληθινά σας λέγω πως αυτοί
πήραν εδώ το μισθό τους από τον έπαινο των ανθρώπων και εκεί δεν έχουν να λάβουν τίποτε. Εσύ όταν νηστεύεις, άλυψε την κεφαλή σου με το λάδι και νύψε το πρόσωπό σου για να μην φανείς στους ανθρώπους πως νηστεύεις, αλλά στον Θεό και Πατέρα σου που βλέπει τα κρυπτά της καρδίας σου. Και ο Πατέρας σου που βλέπει την κρυφή σου νηστεία, αυτός θα σε πληρώσει στο φανερό. Και η ελεημοσύνη λοιπόν και η προσευχή και η νηστεία, ο Θεός θέλει να γίνονται κρυφά, όχι για να φαίνονται αυτοί που τα κάνουν στους ανθρώπους, όχι από κοινοδοξία και ανθρωπαρέσκεια, αλλά να τα κάνουμε, να τα κάνουν κρυφά για να ευαρεστήσουν στον Θεό. Και έτσι θα λάβουν το μισθό τους από τον Θεό. Ενδέκατη εντολή, ότι οι χριστιανοί πρέπει να μην θησαυρίζουν στη γη, αλλά στον ουρανό, και να μην ελπίζουν στον πλούτο τους, αλλά να κλαίνε και να θρηνούν. Μη θησαυρίζετε στη γη, λέει ο Κύριος, για να έχετε. Αυτά αφανίζονται. Η θησαυρή αυτή η επίγειοι, τους αφανίζουν αυτούς τους θησαυρούς, οι σκόλικες και η σκουριά. Μη θησαυρίζετε λοιπόν στη γη για να έχετε, που αφανίζουν τους θησαυρούς σας, οι σκόλικες και η σκουριά, και που οι κλέπτες κάπτουν και κλέπτουν αυτούς. Μη θησαυρίζετε τέτοιους θησαυρούς, που τους αφανίζουν οι σκόλικες και η σκουριά και οι κλέπτες σκάπτουν και τους αρπάζουν. Αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό, για να έχετε πάντοτε αυτούς τους θησαυρούς, που ούτε οι τα σκουλίκια, ούτε η σκουριά αφανίζουν, ούτε οι κλέπτες μπορούν να σκάψουν και να συλλήσουν, να κλέψουν αυτούς τους θησαυρούς. Σε όποιον τόπο είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι προσκολλημένη και η καρδιά σας. Και ο θησαυρός μας θα πρέπει να είναι στον ουρανό, να είναι ο Θεός. Και πάλι λέει ο Κύριος, ουέ αλίμονος της πλουσίης σε εσάς τους πλούσιους, γιατί απολαύσατε εδώ στον κόσμο αυτό την παρηγοριά, και εκεί δεν πρόκειται να απολαύσετε. Αληθινά σας λέγω ότι δύσκολα ο πλούσιος θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Πωλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε τα ελεημοσύνη. Κάμετε για τον εαυτό σας πουγγεία βαλάντια που δεν παλαιώνονται, που δεν φθήρονται, και θησαυρίσατε στους ουρανούς θησαυρό που ποτέ δεν τελειώνει, τον οποίον ούτε ο κλέφτης αγγίζει, ούτε το σκουλίκι καταστρέφει. Καθένας από λόγους σας, ο οποίος δεν αποτάσσεται και δεν αφήνει όλα του τα υπάρχοντα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου, λέει πάλι ο Κύριος. Και αυτή η αποταγή των επίγειων θησαυρών και του πλούτου οπωσδήποτε πρέπει να είναι τροπική. Δηλαδή, και αν κάποιος έχει κάποια υλικά, δεν πρέπει να είναι κολλημένη η καρδιά του σε αυτά. Αλλά το τέλειο βεβαίως είναι να έχει την ακτιμοσύνη την πλήρη, ή έστω να έχει ολιγοκτιμοσύνη, να έχει λίγα, και οπωσδήποτε να έχει ελευθερία. Η καρδιά του να είναι ελεύθερη και να μην είναι προσκολλημένη σε αυτά, αλλά στον Θεό. Παράγγειλε ο Τιμόθε, λέγει και ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του τον Άγιο Τιμόθεο, παράγγειλε εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου να μην υπερηφανεύονται, ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου τους, αλλά να ελπίζουν στον Θεό του ζώντα, ο οποίος δίνει σε εμάς πλουσίως όλα τα αγαθά στο να τα απολαμβάνουμε. Δεν είναι η ελπίδα μας σε αυτά καθεαυτά τα υλικά αγαθά και στην αποθήκευσή τους, αλλά εις τον Θεό που είναι η πηγή κάθε πλούτου και κάθε παντός αγαθού. Και ο Άγιος Ιάκωβος λέει, απευθυνόμενος στους πλούσιους, κλάψατε εσείς ο πλούσιοι και θρηνήσατε για τις συμφορές που σας ακολουθούν, γιατί ο πλούτος σας σάπισε, τα ρούχα σας δυσκολικοφαγώθησαν, το χρυσάφι και το ασήμι σας σκούριασαν, και η σκουριά αυτών θα είναι μάρτυρας εναντίον σας και θα καταφάγει σαν φωτιά τη σάρκη σας,
γιατί θησαυρίσατε τον πλούτο για να τον έχετε στις τελευταίες ημέρες της ζωής σας και επομένως είχατε ελπίσει σε Αυτόν και όχι στον Θεό. Και πάλι λέγει, να η πληρωμή των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, η οποία κρατήθηκε από λόγους σας και δεν δόθηκε σε αυτούς. Κατακρατήσατε τους μισθούς των εργατών σας. Αυτή η πληρωμή φωνάζει προς τον Θεό και οι φωνές των θεριστάδων σας, των αδικημένων, ακούστηκαν στα αυτιά του Κυρίου. Γιατί ο πλούτος σπάνια είναι αποκτημένος με δίκαια μέσα. Συνήθως υπάρχουν αρπαγές και αδικίες. Και γι' αυτό οι πλούσιοι πρέπει να κλαίγουν και να φροντίζουν να αποτάσσονται του πλούτου και να κάνουν ελεημοσύνες και να έχουν αποκολλημένη την καρδιά τους από τα χρήματα και τα υλικά αγαθά. Να κάνουν σωστή διαχείριση του πλούτου και τότε μπορούν να σωθούν. Ας έχουμε λοιπόν και αυτές τις εντολές υπόψη μας μαζί με τις υπόλοιπες και έτσι εργαζόμενοι τις εντολές και προσευχόμενοι ώστε να τις εκπληρώνουμε με τέλειο βαθμό και αγαπώντας τον Θεό, εκπληρώνοντας την πρώτη εντολή, έτσι να αξιωθούμε και τις βασιλείες Του. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.